αυτό που έχω να αναφέρω είναι ότι ήδη είχα ενημερώσει τη διοίκηση από τον Νοέμβριο του 2022, έχοντας στο τμήμα όλους τους ανοησιολόγους πριν φύγει, ένα στη σύνταξη και άλλοι σε άλλα δύο νοσοκομεία, ότι θα έρθει μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδος, όπου θα μείνω μόνη μου και δεν θα μπορώ να τα απεξέλθω στις υψηλές ανάγκες της κλινικής. Τα έγγραφα συνεχίστηκαν, Γενάριο, Φλεβάρι, από 14 Φλεβάριου είμαι μόνη μου. Πόσοι ανοησιολόγοι πρέπει να είναι? Έπρεπε να είναι 8. Και είστε μία? Μία. Λοιπόν, από 14 Φεβρουαρίου είμαι ολομόναχη σε ένα τμήμα με πάρα πολύ δουλειά, εξυπηρετώντας όχι μόνο την καρδιοκυλουργική, αλλά και άλλες τρεις κλινικές. Τι αναμονή έχουμε για τους ασθενείς που θέλουν να χειρουργηθούν στην καρδιοκυλουργική? Μπορεί να έχουμε και από ένα μήνα και πάνω. Στεφανία νόσος, ένα μήνα, δύο μήνες. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Είναι και στεφανία, ό,τι πρέπει μπορούμε να κάνουμε. Πόσα χειρουργία κρεμού? Αυτή τη στιγμή τη λίστα τους δεν την ξέρω απ' έξω. Νομίζω έχουν αρκετά, αλλά δεν μπορώ να πω με ακρίβεια, γιατί δεν έχω δει τη λίστα αναμονής τον τελευταίο δίμηνο ή τρίμηνο. Mm-hmm. Γιατί κάθε μήνα ανανεώνονται οι λίστες. Ναι. Κάποιοι φεύγουν, κάποιοι μπαίνουν επιβόντως, κάποιοι αρνούνται ή έχουν πάει στις ιδιωτικές κλινικές. Οπότε δεν μπορώ να απαντήσω, θα ήταν λάθος. Mm-hmm. Εγώ θέλω να πω ότι από 14 Φεβρουαρίου ήμουν μόνη μου. Σε ζήτημα υγείας που μου προέκυψε περίπου στο τέλος Μαρτίου, παραλυμένη σχεδόν, αναγκάστηκα να δώσω 4 χειρουργία. Μου ζητήθηκε μαγνητική για επιβεβαίωση ότι είμαι χάλια, για να δοθεί η εφημερία, γιατί εγώ εκτός από τις 8 ενεργείς του νοσοκομείου, καλύπτω και άλλες 2 με 3 ενεργείς του Ιπποκρατίου. Ούτε αυτές δόθηκαν με μόνη μία καρδιονησιολόγο. Εκείνη τη μέρα, προς τιμή βέβαια του αναπληρωτή, έγινε πάρα πολύ μεγάλη φασαρία και δόθηκε η εφημερία πώς, παίρνοντας τους δικούς μας γιατρούς χειρουργούς, μετακινώντας τους σε άλλο νοσοκομείο, και επειδή ο Θεός είναι μεγάλος, κανείς δεν έπαθε τίποτα. Βαρέως πάσχουν, μεταφερθεί με ασθενοφόρο σε άλλο νοσοκομείο. Και νοσοκομεία ουσιαστικά είναι τα δηλαδή, δύο. Μία αναισθησιολόγος καλύπτει 12 θέσεις αναισθησιολόγων. Αυτό. Μία αναισθησιολόγος καλύπτει 4 κλινικές. Καρδιοκυρουργική, ενδαγκιακές αποκαταστάσεις, στεφανία μονάδα και διαδερμικές τοποθετήσεις βαλβίδων.